εις το διάγγελμά του προς των ελληνικών λαών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατηγός κ. Φέδων Γκυζίκης, διεκήρυξεν ότι μοναδική του φιλοδοξία αποτελεί να συμβάλλει εις την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος και την εμπέδωση της γαλήνης και της ενότητος του ελληνικού λαού, προτιθέμενος να ασκήσει τα κατοίκοντά του με πνεύμα μετριοπαθίας, μετριοφροσύνης και αμεροληψίας και με αποκλειστικόν γνώμονα την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Επίσης, ο πρόεδρος ετώνησεν. Επέστη η στιγμή, παραμερίζοντες όσα μικρά και ασήμαντα θα ειδύναντο να μας χωρίζουν, να προχωρήσουμεν ενωμένοι για να εκτελέσουμεν μεγάλα έργα και να πραγματοποιήσουμεν τα σοβαράς μεταρρυθμίσεις των οποίων έχει ανάγκη το έθνος. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού κυρίου Φέδωνος Γκυζίκη, ορκίστη υπό του Μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρίου Σεραφείμ εις το Προεδρικό Μέγαρον, η νέα υπό τον κύριον Αδαμάντιον Ανδρουτσόπουλον κυβέρνησης. Η ορκιστή σε κυβέρνησης, όπως αναφέρεται εις το προεδρικό διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, αποτελείται από πρόσωπα διακριθέντα εις των δημόσιων βίων και την επιστήμην, ο πατριωτισμός και το υψηλόν ήθος των οποίων αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία της εθνικής αποστολής των.